Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να συζητήσουμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Καλαμέρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Ανάς Γλαβίνας, μέλος του κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα. Είστε καλά. Κύριε Λοβέρδο, εδώ ο κύριος Τσούτσιας, ο εκπρόσωπος, ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Σαμαρά, μας είπε προηγουμένως ότι η Νέα Δημοκρατία κοντεύει να γίνει γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, ναι. Ο γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ, ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ που είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο μόνο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα. Τα πράγματα στην πολιτική είναι πολύ σοβαρά. Ώστε... Εντάξει, λίγα αστεία καμιά φορά και κανένα χαριεντισμό. Δεν το έλεγε για πλάκα. Και κάποιο χαριεντισμό δεν είναι κακό. Ναι. Α. Αλλά ας σοβαρευτούμε. Ας σοβαρευτούμε. Η κατάσταση στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και χρειαζόμαστε σοβαρότητα στην πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχει η χώρα. Δεν και είναι αυτό σοβαρά αυτό που ο κύριος Σαμαράς. Και αυτό πράττει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι σοβαρά αυτό που ο κύριος Σαμαράς. Πολύ σοβαρά. Τι, αυτά, θα απαντήσω σε αυτό επειδή το είπατε. Με τον κύριο Σαμαρά έχω την τάση να μην σχολιάζω τις απόψεις του, ακόμα και αν διαφωνώ με αυτές. Και συνήθως διαφωνώ με τις απόψεις του κύριου Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια, μολονότι τον σέβομαι για αυτό που υπήρξε επί χρόνια ως στέλεχος και της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός. Ωστόσο, αυτά τα οποία δεν θα γυρίσω στο παρελθόν, δεν γυρίσω 30 χρόνια πίσω, αυτά που έλεγε τώρα σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα θεωρώ εκτός τόπου και χρόνου. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία πίσω στα παρασκήνια. Ένα διαμοιρασμό του Αιγαίου. Τότε γιατί τίποτα τα έλεγε. Από όλα αυτά. Όλα αυτά είναι στο μυαλό ορισμένων. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί τα έλεγε αυτό να που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση, μια προσπάθεια για καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία προκειμένου να αποφορτιστεί η ένταση και τίποτα παραπάνω. Όλα τα άλλα είναι από κύματα φαντασίας. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ένας πρώην πρωθυπουργός περιγράφει από κύματα φαντασίας. Ναι, και συνωμοσιολογίες. Μα είπε ο ίδιος. Άκουσα ότι. Μα ο ίδιος το είπε στις δηλώσεις του. Άκουσα ότι. Άρα, ο στόχος ποιος ήταν, ποιο το άκουσε. Θέλει να πλήξει το Μητσοτάκη. Κάτι... Κοιτάξτε. Ξέρετε, πολλές φορές. Εγώ δεν λέω. Εγώ δεν λέω ότι, είναι, ότι ήταν προσωπική η λόγη. Μπορεί και να ήταν, δεν το ξέρω. Αλλά εγώ λέω όμως ότι πολλές φορές διαμορφώνουμε μια εντύπωση. Νομίζουμε ότι αυτή η εντύπωση είναι σωστή, ενώ δεν είναι. Επειδή ακούσαμε, μας είπε κάποιος ότι ετοιμάζεται κάποιο σχέδιο, μια συμφωνία και το πίστεψαν. Δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει τίποτα ναι. Στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος... Μήπως θέλει να κάνει νέο κόμμα, κύριε Ρεβέδο. Η οποία να είναι... ενδοτική σε καμία περίπτωση. Μήπως θέλει να κάνει νέο κόμμα. Να σας απαντήσω και σε αυτό. Ναι. Να σας πω πάντως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίδης υπηρετούν το εθνικό συμφέρον και μόνο αυτό. Και θεωρώ ντροπή, αυτό είναι το μόνο που με ενοχλεί από μέσα μου, να χαρακτηρίζεται κάποιος μειοδότης ή να αφήνεται υπονοούμενο ότι κάποιος μπορεί να είναι μειοδότης την ώρα που ασκεί το κυβερνητικό του έργο. Εμείς είμαστε σε κανέναν, δεν επιτρέπω, σε κανέναν, ούτε στο Θεό τον ίδιο που λέει ο λόγος, δεν επιτρέπω να αφισβητήσει τον πατριωτισμό του δικό μου, του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίδη. Σε κανέναν. Είμαστε πατριώτες και όπως όλοι οι πολιτικοί, εγώ δεν θα το αρνούμε, και υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον και μόνον το εθνικό συμφέρον. Μήπως θέλει να κάνει νέο κόμμα. Ο Κασαμαράς, όχι. Ότι την πολιτική άνοιξη κάτι τον πολιτικό χειμώνα, δεν. Έχουν περάσει 30 τόσα χρόνια από τότε. 31 για την ακρίβεια. Πώς υπάρχει χώρο στα δεξιά σας γι' αυτό. Χώροι στα δεξιά υπάρχουν, βλέπετε. Προκύπτουν συνεχώς νέα κόμματα. Mm. Λατινοπούλου, Βελόπουλο, Σπαρτιάτες, Υπηρώτες. Δεν διαγράφεται η ιστορία, είπε η κυρία Λατινοπούλου για τον Σαμαρά. Η κυρία Λατινοπούλου, καλό θα κάνει να μάθει ιστορία προηγουμένως. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να πετάμε κουβέντες, αλλά ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Η ιστορία διδάσκει. Και πρέπει να μάθουμε να μελετάμε την ιστορία σωστά. Βλέπετε βουλευτές να συμφωνούν με αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έχω ιδιαίτερη πληροφόρηση, παρόλο που μιλάω με πολλούς συναδέλφους βουλευτές. Δεν έχω καμία τέτοια εκτίμηση. Θα έλεγα ότι
31 χρόνια μετά, νέος συμπιλίδης που θα ήθελε να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει. Μάλιστα. Είναι ανθεληνική η στάση του κ. Σαμαρά, γιατί κατηγορήθηκε από συνάδελφό σας, ναι, ότι αν θέλει να υπάρχουν πολλοί Σαμαράς μόνο. Κύριε Αλεξοπούλου, η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Προς Θεού, το ότι διαφωνεί, πολιτικά διαφωνεί ο κ. Σαμαράς με τον κ. Μητσοτάκη. Να έλεγα ότι υπάρχει κάποια προσωπική πικρία, μπορεί να το δεχόμουν. Αλλά θέλει να το χαρακτήριζα. Προς Θεού, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Όλοι οι Έλληνες πολιτικοί είμαστε Έλληνες και υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον. Τι λέτε, κύριε Καραμέρο? Κύριος Λοβέρδος, πρέπει να το θυμηθεί. Η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, όχι ο ίδιος προσωπικά, όταν χαρακτήριζε τους πολιτικούς του αντιπάλους εθνικές εξαιρέσεις. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πληρώνεται με το ίδιο νόμισμα από τον κύριο Σαμαρά. Χρησιμοποιώντας ο κύριος Σαμαράς, το έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, κορώνες πατριδοκαπηλείας. Από την άλλη όμως, να μην περάσει τα ψηλά, η παρέτηση του πολιτικού διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών την Παρασκευή, νομίζω το έχετε καταγράψει στο ρεπορτάζ, ο οποίος απέστειλε και μία επιστολή, η οποία νομίζω έχει πολύ μεγαλύτερο ουσιαστικό ενδιαφέρον από αυτό το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη Σαμαρά, που το έχουμε δει και στο παρελθόν. Η επιστολή λοιπόν του πολιτικού διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών που παραιτήθηκε θέτει ερωτήματα και αφήνει σκιές για μυστική διπλωματία. Άρα η κυβέρνηση, μέχρι να δει τι θα κάνει με την πλειοψηφία, τι θα γίνει στον περιπολογισμό, στην ψηφοφορία κλπ., θα πρέπει να φωτίσει κάθε σκιά που μπορεί να υπάρξει στα ελληνοτουρκικά. Τώρα, για όσα είπε ο κ. Λοβέρδος, θέλω να προσθέσω και να απαντήσω μάλλον και σε αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης, τον είχατε μόνο του πριν. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτούς που μάζεψε από το Λαϊκό Ορθόδοξο Ξεναγερμό ο κύριος Σαμαράς, να τον αδειάζουν ένας προς ένας. Κάθε πρωί από χθες, μάλλον χθες στα κανάλια με τη σειρά και σήμερα το ίδιο. Υπάρχει και αυτό που λέει ο λαός, ουδής ασφαλέστερος εχθρός εκ του ευεργετηθέντος. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια εσωτερική υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή λέτε θα έπρεπε να συμφωνήσουν με τον Σαμαρά και να φύγουν. Εγώ λέω κύριε Στάθη, αυτοί που ασχολούνται με τα εσωτερικά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα πρέπει να λύσουν τα δικά τους τώρα. Απέναντι στον κόσμο τώρα όμως, νομίζω ότι εμείς έχουμε μια ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τις εκλογές που έχουμε την Κυριακή να μην κάνουμε πράξη αυτό που εύχεται ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία, να σταθεροποιηθούμε και στη συνέχεια ένα ευρύ προοδευτικό. Θέλει τον κύριο Πολάκη, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Προσεύχομαι, λέει, να εκλεγεί ο κύριος Πολάκης. Νομίζω ότι οι προοδευτικοί πολίτες που θα έρθουν στις κάλπες την Κυριακή, χωρίς αυτό να θίγει τον Παύλο τον Πολάκη, δεν θα κάνουν πράξη αυτό που προσεύχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Η ανάγκη ενός προοδευτικού. Και αν βγει ο κ. Πολάκης, τι θα κάνετε, θα φύγετε το κόμμα? Η ανάγκη ενός προοδευτικού μετόπου που θα αφήσει πίσω όλη αυτή την παρακμή που βγαίνει στην επιφάνεια τώρα στη Νέα Δημοκρατία είναι απαραίτητο ερχόμενο χρονικό διάστημα. Αν βγει ο κ. Πολάκης, θα φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς γιατί κάνετε? Είπατε προοδευτικοί πολίτες. Δεν είναι προοδευτικό να βγει ο Πολάκης? Εγώ δεν είπα ότι είναι προοδευτικό πολίτη. Αλλά εύχεστε να μην γίνει. Παρακολουθώ ποιο στηρίζει και ποιο θέλει η Νέα Δημοκρατία. Εννοώ δεν λέω τον Παύλο Πολάκη το στηρίζει. Τι έρχεται? Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και αυτό εκφράζεται αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο του Σοκράτη Φάμελου, πρέπει να αποκτήσει μια σταθερή, αξιόπιστη παρουσία που θα ενώνει, που θα πολλαπλασιάζει, που θα προσθέτει και σε περιόδους που μέσα στη Βουλή υπάρχει μια ρευστότητα και δεν θα διαιρεί και δεν θα βάζει νερό στο μήλο, ρίχνει νερό στο μήλο των αντιπάλων. Έχετε να πείτε για τη δήλωση του κ. Κασελάκη που είπε ότι οι υπουργοί γνώριζαν για τους 70-80 νεκρούς στο δωμάτι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σύντομα θα προδώσει κάθε έναν που τον εμπιστεύεται. Είναι μια πολιτική απρέπεια και σε λίγο νομίζω ότι θα αποκαλυφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό θα πρέπει να το ακούν και να το βλέπουν και κάποιοι από τους βουλευτές, αξιόλογοι άνθρωποι, συνεπείς αγωνιστές της προοδευτικής παράταξης, διαχώρισαν τη θέση τους ανεξαρτητοποιούμενος. Νομίζω ότι αυτοί θα πρέπει να ξανασκεφτούν με ποιον συντάχθηκαν. Να γυρίσουν, λέτε. Να γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα κάποιοι να αναθεωρήσουν. Γιατί βλέπουν με τι έχουν να κάνουν. Ελάτε, κύριε Γλαβίνα. Με την κυρία Διαμαντοπούλη, τι γίνεται τώρα? Ταυτίστηκε. Συμφώνησε ο κύριο Γεωργιάδης προηγουμένω. Ότι ξέρει καλύτερα τα θέματα. Καλύτερο τεχνοκράτη, λέει. Τον πρόεδρο. Θα φτάσω στο τέλο αυτό, ξεκινώντα όμω από το ουσιαστικό και τα όσα είπε ο κύριο Λοβέρδο. Θα πιαστώ από μια φράση που είπε ότι να μείνουμε σοβαροί. Και τουλάχιστον νομίζω, μάλλον αναφερόταν στο Πασόκ. Που αν συγκρίνει το τι συμβαίνει στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και τουλάχιστον στα δύο κόμματα, το προηγούμενο κυβερνητικό, το ΣΥΡΙΖΑ και τον Νέα Δημοκρατία, που έχει έντονα προβλήματα, δεν θα μπω στα ισοκομματικά τη Νέα Δημοκρατία, όπως κάνει για παράδειγμα, συνεχίζει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης, θα σχολιάσω τα όσα είπε.
να τα βρούνε μόνοι τους, μεγάλα παιδιά είναι και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Μητσοτάκης τον διέγραψε. Αυτό φυσικά έχει ένα αντίκτυπο στο πολιτικό σύστημα, αλλά είναι δικά τους θέματα. Σε κάθε περίπτωση, εκεί που αυτό που ξεχωρίζει κανείς είναι το Πασόκ είναι μια νησίδα σταθερότητας αυτή στο πολιτικό σύστημα. Παρά τα όσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τον διαβεβαιώ και το απαντώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και οι προσωπικές και οι πολιτικές σχέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, της κυρίας Διαμαντοπούλου και όλων μέσα στο Πασόκ είναι άριστες. Υπάρχει συζήτηση επί όλων των θεμάτων, συναπόφαση φυσικά και μια σταθερή κατεύθυνση και πορεία η οποία φαίνεται ότι αποδίδει. Και θα αποδώσει πολύ περισσότερο σαν διαβεβαιώ. Στο πολιτικό κέντρο υπάρχει διαφορά απόψεων? Καμία. Γιατί είστε όλοι μαζί στο πολιτικό. Καμία. Κοίτα, όσα είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου, εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά για να πάμε και στο επόμενο θέμα. Απλά ο κύριος Γεωργιάδης παραμένει καλός ή κακός αμετανόητος, αντί να ασχοληθεί με τα τεράστια προβλήματα που έχει το Υπουργείο που, για το οποίο ευθύνεται ο ίδιος και για το οποίο επί θητείας του δεν έχει μειωθεί καθόλου, αν θέλετε, δεν έχει μειωθεί καθόλου η ιδιωτική δαπάνη στην υγεία, γιατί αυτό είναι το μείζον. Έχουν βελτιωθεί, έχει βελτιωθεί το εθνικό σύστημα υγείας. Έχει πέσει η Ελλάδα στην κατάταξη που την κατατάσσει σχεδόν πρώτη στην Ελλάδα. Λέει ότι είναι λαϊκίστικη η πρόταση που λαϊκίστικη. Κάνατε για τα βαρέα για την υγεία. Προσέξτε, προσέξτε. Ο ίδιος είχε δεσμευτεί. Το πόρισμα Μπεχράκη τα έλεγε. Ο ίδιος έλεγε στους συνδικαλιστές της ΠΟΕΔΗ ότι θα σας το κάνω. Και είναι σωστό. Και τώρα έρχεται και λέει ότι δεν του αρέσει. Πόσο γιατί λέει λαϊκιστές τώρα. Γιατί προσέξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία, γιατί πώς κέρδισε, λέγοντας ο μπαμπούλας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κέρδισε το 19, έτσι κέρδισε και το 23. Ο μπαμπούλας του ΣΥΡΙΖΑ. Μην έρθουν αυτοί, όχι γιατί έχει να επιδείξει έργο, γιατί άμα δείτε και την πρόσφατη έκθεση του ΟΑΣΑ, η οποία κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, σε όποια κατάταξη υπάρχει, είμαστε σε χαμηλότερες θέσεις. Είτε πάνω είτε κάτω. Όταν είναι για κακό είμαστε πάνω, όταν είναι για κακό είμαστε στην κάτω. Στην ιδιωτική δαπάνη στην υγεία είμαστε τρίτη βέβαια. Δεύτερη. Πηγαίνουμε προς δεύτερη. Δεύτερη είμαστε. Στις ιδιωτικές δαπάνες μας περνάει μόνο η Βουλγαρία και οδεύουμε προς την πρώτη, θέλω να σου πω. Γι' αυτά έχει να απαντήσει κάτι. Επειδή είναι η Δημοκρατία, δεν έχει να απαντήσει τίποτα. Τι κάνει, επισύρει τον παππούλα. Ο πράσινος, συγγνώμη, είναι το Πασόκ, το κόμμα της ευθύνης, κύριε Λοβέρδο, που πήραμε όλη την ευθύνη στα δύσκολα χρόνια των κρίσεων, που είμαστε πιο. Το ξέρετε πόσο μετρημένοι και πόσο έχουμε βάλει πλάτη σε άλλες ιστορίες, στα εθνικά ζητήματα, πόσες φορές έχουμε ψηφίσει πράγματα τα οποία έχετε φέρει εσείς, τα οποία μπορεί να διαφωνούσαμε. Θα κλείσω και θα απαντήσετε. Αλλά θεωρούσαμε ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, επειδή δεν έχει να πει τίποτα, το μόνο επιχείρημά της είναι τα βαρία και ενθυγεινά. Ο υπουργός που επιμερώνει του μεγάλη φυγή. Ο υπουργός που επιμερώνει του έχει γίνει μεγάλη φυγή στο ΕΣΥ. Θα λέει με τις ρυθμίσεις του Πασόκ θα φύγουν οι συμβασιούχοι από πολύ γρήγορα. Λίγο σοβαρό. Εγώ δεν είμαι τη λογική τη έντονη αντιπαράθεση με το Πασόκ. Με το Πασόκ όταν χρειάστηκε η χώρα επί Σαμαρά συγκυβερνήσαμε, γιατί αυτό επέβαλε το εθνικό συμφέρον εκείνη την εποχή. Παρ' όλα αυτά όμως τα στραβά που βλέπω από το Πασόκ δεν μπορώ και να μην τα λέω. Το ότι καταψήφισε τη γρήγορη διορισμού από τη μέσο ΣΕΠ. Το ότι καταψήφισε τα απογευματινά χειρουργία που είναι πολύ μεγάλη καινοτομία και μπράβο στον Άδωνη που το έκανε. Και στο Μητσοτάκη. Αυτά για τα πρωινά θα κάνει κάτι. Μια κουβέντα για μόνο τα για τον χαριατισμό, επειδή ήμουν στην Κύπρο. Ναι. Για τον χαριατισμό εντός εισαγωγικών που είπε ο κύριος Σαμαράς μεταξύ Ερντογάν και Χριστοδουλίδη. Ναι. Θεωρώ, επειδή ήμουν στην Κύπρο αυτές τις μέρες και μίλησα και με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ότι είναι το σημαντικότερη εξέλιξη που έγινε ποτέ τα τελευταίες δεκαετίες για την Κύπρο. Το ότι μίλησε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Κύπρο. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.